Να μην ανησυχούν οι πολίτες, όλα γίνονται για το καλό μας. Επειδή θα πιάσω πάλι το νερό σήμερα, πάμε να δούμε πρώτα ένα μικρό κλιπάκι, παιδιά, από το μετρό. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Πάρτε μάτι. Τι πλημμύρα είναι αυτή, ρε παιδιά, τι έγινε στο μετρό. Ευρωπαϊκή χώρα. Χαμός, ε! Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να πιάσουμε και το νερό. Βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ανέφερε, παιδιά, δεν πάμε σε ιδιωτικοποίηση του νερού, αλλά πάμε στη σωστή τιμολόγηση του νερού. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Πάμε να τον απολαύσουμε. Στα 4 χρόνια που κυβερνά, όχι μόνο δεν έκανε απολύτως καμία κίνηση ιδιωτικοποίησης του νερού, αλλά με την τελευταία της παρέμβαση, με την εισαγωγή της ρυθμιστικής αρχής, έθεσε το πλαίσιο για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών γύρω από την υδροδότηση των πολιτών και τη σωστή τιμολόγησή του προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών. Και τη σωστή τιμολόγησή του. Και τη σωστή τιμολόγησή του. Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε την πρωτοβουλία να εξηγήσουμε γιατί πρέπει το νερό να έχει τη σωστή του τιμή. Δημοσιογράφος και βουλευτής, ε. Το νερό είναι πολύ φθηνό, παιδιά. Θα πούμε, θα πιούμε και το νερό νεράκι. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Γράφετε την κάτω στα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.